Γεια σας. Λέγομαι Γιώργος Μιχαλόπουλος, είμαι γεωπόνος στη Ρόδαξ Άγρο. Η Ρόδαξ Άγρο είναι ένας από τους 10 εταίρους οι οποίοι εκτελούν το πρόγραμμα Olive Klima. Το Olive Klima είναι ένα πρόγραμμα Life. Ξεκίνησε το 2012 και θα τελειώσει το 2017, είναι 5 ετές. Ποιοι είναι οι σκοποί του Olive Klima? Ένας σκοπός. Πώς θα καταφέρουμε να συνδέσουμε τη γεωργία, ξεκινώντας από την ελαιοκαλλιέργεια, με την κλιματική αλλαγή, δηλαδή με το φαινόμενο θερμοκηπίου, κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Η ελαιοκαλλιέργεια είναι διαδεδομένη σε όλες τις χώρες του Νότου, μια πολύ σημαντική καλλιέργεια και αρχαία. Πώς θα καταφέρουμε να συνδέσουμε τη γεωργία με την κλιματική αλλαγή? Θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε απλές τεχνικές στην ελαιοκαλλιέργεια, παλιές τεχνικές, έτσι που να καταφέρουμε να αυξήσουμε το διοξίδιο του άνθρακα που απορροφάται με τη φωτοσύνθεση από τα δέντρα της ελιάς, πρώτον, και δεύτερον, να μεταφερθεί όσο γίνεται περισσότερο από το διοξίδιο του άνθρακα αυτού μέσα στο έδαφος και να μείνει εκεί, να αποθηκευτεί εκεί. Τότε μπορούμε να καταφέρουμε να έχουμε για κάθε κιλό ελαιολάδι που παράγεται περισσότερο διοξίδιο που απορροφάται από την ατμόσφαιρα παρά όσο εκπέμπεται κατά την παραγωγή του ελαιολάδου. Να έχουμε λοιπόν ένα αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα για το ελαιόλαδο. Και ποιες είναι οι τεχνικές αυτές τις οποίες θέλουμε να πετύχουμε και τι σημαδεύουμε με αυτές? Δεν σημαδεύουμε μόνο αυτό που είπα προηγουμένως. Επίσης σημαδεύουμε την αύξηση των αποδόσεων. Η αύξηση των αποδόσεων είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο γιατί αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα για τον παραγωγό, αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Γιατί όσο περισσότερο ελαιόλαδο, παραδείγματος χάρη, παράγουμε, αναστρέμα ή οτιδήποτε άλλο προϊόν, οποιασδήποτε άλλης καλλιέργειας, τόσο η επιβάρυνση που έχουμε από πλευράς φαινομένου θερμοκηπίου ανά κιλό μικραίνει, γιατί έχουμε περισσότερα κιλά. Άρα λοιπόν, συνοψίζω, είναι δύο οι στόχοι. Ο πρώτος στόχος είναι περισσότερο διοξίδιο να μαζεύεται από την καλλιέργεια και να πηγαίνει στο χώμα και δεύτερον να αυξάνουμε τις αποδόσεις. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε και που θα υιοθετήσουμε επιδεικτικά στα 5 χρόνια αυτά είναι οι τεχνικές της βιολογικής γεωργίας, αυτές που αυξάνουν τη γονιμότητα του εδάφους. Γνωστές τεχνικές, μόνο που θα επιμείνουμε στην εφαρμογή τους. Και τι είναι αυτές οι τεχνικές? Πρώτα-πρώτα, το κλάδεμα. Προσαρμοσμένο κλάδεμα, έτσι που να αυξάνει την αποτελεσματικότητα της φωτοσύνθεσης, δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερη έκθεση της φυλλωσιάς στον ήλιο. Αυτό παράπλευρα έχει και ένα άλλο όφελος. Βελτιώνει την ελαιοπεριεκτικότητα, αλλά και τις αποδόσεις. Δεύτερον, ο θρηματισμός του ξύλου. Να μην καίμε το ξύλο, αλλά γιατί τότε βγαίνει πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά να το ενσωματώνουμε μέσα στο έδαφος, αφού εξετάσουμε την πιθανότητα να έχουμε προβλήματα από ασθένειες ή από εχθρούς ή από έντομα. Αν έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, το να ενσωματώσουμε το ξύλο θρηματισμένο μέσα στο έδαφος, αντί να το κάψουμε, αυξάνει την οργανική ουσία του εδάφους. Μια άλλη πρακτική είναι η κομποστοποίηση. Μια παραδοσιακή, παλιά πρακτική της βιολογικής γεωργίας. Προσπαθούμε να την κάνουμε σε χωρικό επίπεδο, σε μικρή κλίμακα. Τι πλεονέκτημα έχει? Αξιοποιεί κάθε σκουπίδι, κάθε οργανικό σκουπίδι. Γλιτώνουμε αρκετά σκουπίδια και ταυτόχρονα μπορεί να δώσουμε στο χωράφι μας λίπασμα, αρκετά χρήσιμο λίπασμα και απαλλαγμένο από παθογόνους οργανισμούς και έντομα. Στην κομποστοποίηση μπορούμε να προσθέσουμε το θρηματισμένο ξύλο, τα φύλλα, ακόμα και τον κατσίγαρο ή τη λάσπη από το ελαιοργείο. Παρακολουθώντας ότι γίνεται σωστά η κομποστοποίηση, μπορεί να καταλήξουμε με ένα πάρα πολύ χρήσιμο υλικό. Εκτός από αυτό, εισάγουμε και την ακαλλιέργεια του εδάφους. Γιατί θέλουμε ακαλλιέργεια του εδάφους? Γιατί θέλουμε να εχμαλωτήσουμε, να παγιδεύσουμε το διοξίδιο του άνθρακα το οποίο κατεβαίνει μέσα στο έδαφος και να μην ξαναφύγει πάλι στην ατμόσφαιρα. Έχουμε παρατηρήσει ότι με την ακαλλιέργεια αυξάνεται η οργανική ουσία του εδάφους χρόνο με το χρόνο και φτάνει σε πολύ επιθυμητά ποσοστά. Καλή οργανική ουσία του εδάφους σημαίνει ότι έχουμε συγκράτηση του νερού, συγκράτηση των θρεπτικών στοιχείων, καλύτερη δομή του εδάφους, καλύτερο αερισμό και πολλά άλλα. Θα τα δείτε στις λεπτομερείς παρουσιάσεις που θα γίνουν στη συνέχεια. Και τέλος,
Μία ακόμα πρακτική είναι η διαχείριση αντί καταπολέμηση των ζυζανίων. Τα ζυζάνια μπορεί να τα καταστρέψουμε με ζυζανιοκτώνα ή με χορτοκοπή ή με όργωμα. Οι πρακτικές αυτές, κυρίως το όργωμα, έχει πάρα πολύ κακές συνέπειες για τον ελαιόνα. Θα δείτε παρακάτω γιατί. Η σωστή διαχείριση με τα ζυζανιοκτώνα θέλει πάρα πολύ καλή γνώση και καλό χειρισμό. Η χορτοκοπή έχει κυρίως πλεονεκτήματα και λίγα μειονεκτήματα. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός του Olive Klima. Να κατεβάσουμε όσο γίνεται περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα με τη βοήθεια της ελιάς, αλλά και των ζυζανίων των χειμερινών, τότε που δεν πειράζουν την ηλιοκαλλιέργεια, όπως θα δείτε παρακάτω. Και να το αποθηκεύσουμε μέσα στο έδαφος, έτσι ώστε να μην φύγει, να γίνει οργανική ουσία που μας χρειάζεται πάρα πολύ για τη συγκράτηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων, για την βελτίωση της δομής του εδάφους, για τον καλύτερο αερισμό του. Ό,τι γίνεται στα δάση, όπου κανείς δεν σκάβει. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν τρεις ομάδες παραγωγών. Η Ένωση Πεζών, η Ένωση Μεραμβέλου, αυτές οι δύο είναι στην Κρήτη, και η Ομάδα Παραγωγών Νηλέας στη Δυτική Πελοπόννησο, στη χώρα Τριφυλίας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, λέγομαι Τάκης Δημητρακόπουλος, είμαι μέλος ομάδας παραγωγών Ηλέας. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Μύρσινο χωρίου, σε χωράφι ιδιοκτησίας μου έκτασης 10 στρεμμάτων. Έχει σταματήσει η χημική καλλιέργεια εδώ και 4 χρόνια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον ενιαίο χλωροτάπητα που βλέπετε, ο οποίος αποτελείται επιφανειακά από αγριόβρωμη και στο κάτω μέρος στο βάθος του είναι αγριομυδική και αγριοτρίφυλλο. Στον επόμενο μήνα θα γίνει χορτοκοπή αυτών των ζυζανίων, θα παραμείνουν στο έδαφος. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της βλάστησης των ετήσιων, των καλοκαιρινών ενοχλητικών ζυζανίων, όπως είναι ο βέλιουρας και το αγριοκαρότο. Σε ένα μήνα, στον επόμενο μήνα, θα γίνει χορτοκοπή, θα παραμείνει κάτω το χόρτο. Δεν θα γίνει άλλη επέμβαση ούτε με χημικά ζυζανιοκτώνα ούτε φρεζαρίσματα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μετά το καλοκαίρι να μην μπορέσουν να βγουν ούτε τα καλοκαιρινά ζυζάνια, και είναι ένα κλασικό δείγμα πώς έγινε ο αγρός αυτός από τη ζυζανιοκτονία. Περάσαμε στην ακαλλιέργεια χωρίς να είναι βιολογικής καλλιέργειας αγρός, απλά φαίνεται η διαφορά της ζυζανιοκτονίας με την ακαλλιέργεια. Εδώ βλέπουμε μια κακή τακτική, την οποία δυστυχώς ακολουθούν πολλοί ελαιοπαραγωγοί μας. Τι κάνανε? Κάπου μέσα στο Φεβρουάριο φρεζάρανε τον ελαιόνα. Το αποτέλεσμα, καταστρέψανε το χειμερινό τον επιθεμητό χλωοτάπητα, δεν τον αφήσανε να εξελιχθεί και να φτάσει σε μια ισορροπία. Το έδαφος συμπιέζεται, και επειδή είναι και επικοινές το συγκεκριμένο χωράφι, διατρέχει τον κίνδυνο να διαβρωθεί, να απομακρυνθεί το έδαφος, αν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις μετά το φρεζάρισμα. Thank you.
Έχουμε έναν ελαιώνα όπου στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου έγινε ένα φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα αυτό καταργήθηκε βέβαια ο χλωοτάπητας και χάσαμε όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει ο χλωοτάπητας. Παράλληλα έγιναν και ορισμένες άλλες επιζήμιες επιδράσεις. Πρώτον, το επιφανειακό ριζικό σύστημα των ελαιοδέντρων, το οποίο σε ένα φυσικό ελαιώνα καλύπτει όλη την επιφάνεια του ελαιώνα και είναι μέχρι την επιφάνεια, οι επιφανειακές ρίζες καταστράφηκαν. Το έδαφος επιφανειακά μπορεί να φαίνεται αφράτο, σε ένα βάθος 5 με 10 εκατοστά όμως συμπιέστηκε από τα μηχανήματα και αυτό είναι ένα σοβαρό πλέον μειονέκτημα, το οποίο για να τα αποφύγει κανείς θέλει μεγάλη δεξιοτεχνία. Κύριε Ρεβά, είμαστε τώρα σε ένα ύψωμα και έχουμε κάποιους ελαιώνες που έχουν ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ πέρα? Στην συγκεκριμένη περίπτωση είμαστε σε έναν ελαιώνα που έχουμε επικλινές εδάφος, το οποίο γινόταν μακροχρόνια κατεργασία του εδάφους με μηχανικά μέσα, φρεζάρισμα. Και όπως βλέπετε, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, μετά από μακροχρόνια χρήση, να έχουμε διάβρωση του εδάφους, μειωμένη εδαφοκάλυψη, το οποίο γίνεται σε συνδυασμό με ζυζανιοκτονία, από ό,τι βλέπουμε. Και μελλοντικά τα δέντρα αυτά δεν έχουν προοπτικές. Τώρα δείχνουν σχετικά καλά, αλλά δεν έχουν προοπτική μακροχρόνια. Αρχίζουν και εμφανίζονται οι ρίζες και σε κάποια χρόνια θα αρχίσει να εμφανίζεται και το μητρικό πέτρωμα και κάποια στιγμή αυτά τα δέντρα θα χαθούν. Και το έδαφος που φεύγει από αυτό το χωράφι πηγαίνει στο παρακάτω, έτσι? Ταΐζει τον γείτονα που βρίσκεται από κάτω και αυτός είναι ο τυχερός. Έχουμε χάσει το πλεονέκτημα της εδαφοκάλυψης με χλεοτάπητα, μιας και γίνεται κατεργασία του εδάφους νωρίς και ζυζανιοκτονία, με αποτέλεσμα η διάβρωση να γίνεται ακόμα πιο έντονη. Θα μπορούσαν κάλλιστα να αφήσουν τα ζυζάνια να αναπτυχθούν το χειμώνα, τα οποία θα προστατεύανε το έδαφος και θα δίνανε και όλα τα άλλα πλεονεκτήματα που είπα. Το οποίο θα ήταν και το θεμητό στην υποκειμένη περίπτωση, μιας και έχουμε μεγάλη κλίση εδάφους. Θα είχαμε εδαφοκάλυψη, μειωμένη διάβρωση του εδάφους και θα προστατεύαμε και τα δέντρα μας από την συνεχή βροχόπτωση και τη διάβρωση που θα αποκαλούσε αυτό το πράγμα. Η προοπτική για τα δέντρα και τον ελαιώνα μακροχρόνια θα ήταν πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Εδώ έχουμε μια άλλη κακή τακτική που ακολουθούν ορισμένοι ελαιοκαλλιεργητές. Πάλι μέσα στα μέσα του χειμώνα, τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι το Μάρτιο, κάνουν μια καθολική εφαρμογή ενός ζανιοκτόνου σε όλο τον ελαιώνα. Το αποτέλεσμα, δεν αφήνουν τον χλωοτάπητα να εξελιχθεί και να φτάσει σε μια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ειδών. Τα ευαίσθητα είδη εξαφανίζονται στο ζενιοκτόνο, ενώ τα ανθεκτικά επικρατούν, όπως βλέπουμε εδώ αρχίζει να επικρατεί η κόνιζα. Αυτά τα ζυζάνια σιγά σιγά θα γεμίσουν τον ελαιώνα και θα εξελιχθούν σε πολύ σοβαρό πρόβλημα για τον ελαιοκαλλιεργητή. Γιώργο, είμαστε σε έναν ελαιώνα σου, ο οποίος είναι βιολογικός κιόλας. Ναι. Και βλέπω έχεις κάνει χορτοκοπή αυτές τις μέρες. Αυτός είναι ο τρόπος που καταπολεμείς τα ζυζάνια. Πώς έκανες τη χορτοκοπή? Εδώ έχει γίνει με καταστροφέα, με τρακτέρ που χρησιμοποιείται παραλκόμενο καταστροφέα και στα δύσκολα σημεία γίνεται μετά με θαμνοκοπτικό, δηλαδή το χειρίζεται
ένας εργάτης για τα δύσκολα σημεία. Γιατί προτιμάς αυτόν τον τρόπο? Εφόσον έχεις τον εξοπλισμό, είναι ο πλέον οικονομικός και μια καλή, ας το πούμε έτσι, περιβαλλοντική λύση για τα ζυζάνια. Είχες και κλαδιά μέσα, νομίζω. Ακριβώς. Αυτό που εφαρμόζουμε τώρα είναι ότι αφού αφαιρούμε τα χοντρά ξύλα από τα κλαδέματα της συγκομιδής, τα υπόλοιπα διασκορπίζονται μέσα στον ελαιόνα και συνθλίβονται με το καταστροφέα. Είναι βαρέως τύπου, με ειδικά σφυριά, ειδικά για να θρηματίζει τα κλαδιά του. Τα κλαδιά. Έχεις κάποια ωφέλη από αυτό το... Ναι, φυσικά. Αφενός με τα ζυζάνια εμπλουτίζεται το χώμα με οργανική ουσία και με άζωτο, εφόσον επιστρέφουν στον ελαιόνα, δεν απομακρύνονται. Και το ίδιο φαντάζομαι ότι θα συμβαίνει και με τα υπολείμματα του κλαδέματος, τα οποία έως τώρα, μέχρι και πέρυσι, τα καίγαμε. Μάλιστα. Οπότε είχες όλο το χειμώνα και μέχρι τώρα ένα χλωοτάπητα μέσα. Ακριβώς. Ένα χλωοτάπητα που αυτή τη στιγμή έχουν κάποια ζυζάνια, έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν πλέον. Είναι βαθύριζα, όπως οι μολόχες, οι οποίες αφαιρούν υγρασία και θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος και πρέπει να απομακρυνθούν. Ήδη θα έπρεπε να έχουν απομακρυνθεί. Αυτά είναι λοιπόν τα ζυζάνια που τα ανεπιθύμητα μέσα στο χλωοτάπητα, τα βαθύριζα, τα οποία. Ναι. Αν θέλεις να τα καταπολεμήσεις νωρίτερα, πώς μπορείς να τα καταπολεμήσεις? Πάλι με καταστροφέα. Θα μπορούσε να έχει γίνει η επέμβαση, δηλαδή, με καταστροφέα πριν από ένα μήνα, ενώ έχει γίνει πριν από 15 μέρες και θα επαναληφθεί τώρα σταυρωτά πλέον τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Τι ωφέλη είχες από το γεγονός ότι έμεινε ο χλωοτάπητος όλη αυτή την περίοδο στον ελαιόνα σου? Συγκράτησε τα νερά της βροχής. Κυρίως αυτό, συγκράτησε τα νερά της βροχής. Γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε κλίσεις, οπότε. Και εμποδίζουν και τη διάβρωση φυσικά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Επισκεφτήκαμε σήμερα ελαιόνες της ομάδας του Νηλαία και το σημαντικότερο πράγμα που διαπιστώσαμε είναι ότι οι ελαιόνες που έχουν αυτή τη στιγμή ένα φυσικό χλωοτάπητα ζυζανίων μέσα είναι σε καλύτερη κατάσταση από τους άλλους. Η τακτική λοιπόν που θέλουμε τους παραγωγούς να υιοθετήσουν είναι να διατηρούν στον ελαιόνα τους ένα φυσικό χλωοτάπητα από το φθινόπωρο μέχρι την περίοδο αυτή, τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, που σταματάνε οι βροχές. Με αυτόν τον τρόπο έχουν πάρα πολλά ωφέλη οι ελαιοκαλλιεργητές. Το πρώτο όφελος, το οποίο το ξέρουν ήδη, είναι ότι κατά την περίοδο της συγκομιδής της ελιάς, με τα μικρά τότε ζυζάνια που υπάρχουν, δεν έχουν καμιά δυσκολία, είναι ευκολότερο να πλώνουν τα δίχτυα για να κάνουν την ελαιοσυλλογή. Αργότερα, όταν πέφτουν οι βροχές, με την παρουσία των ζυζανίων, η πρόσβαση στον ελαιόνα είναι ευκολότερη γιατί τα ζυζάνια απομακρύνουν την περίσσια νερού που υπάρχει στον ελαιόνα. Το σημαντικότερο όφελος όμως είναι αργότερα το χειμώνα, με τις πολλές βροχές και ιδιαίτερα στα επικλινή εδάφη, με μεγάλη κλίση, όπου τα ζυζάνια που υπάρχουν την περίοδο αυτή προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση. Και είδαμε ελαιόνες στους οποίους δεν υπήρχε ο χλωοτάπητας αυτός να έχουν ήδη έντονα διαβρωθεί. Ένα άλλο όμως πολύ σημαντικό όφελος, το οποίο δεν γνωρίζουν οι καλλιεργητές και θέλουμε να το τονίσουμε, το εξής. Τα ζυζάνια αυτά τα οποία αναπτύσσονται την περίοδο αυτή, τα οποία δεν είναι ανταγωνιστικά για την καλλιέργεια την περίοδο αυτή, δεσμεύουν διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Έτσι, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι κάνουν ήδη τα ελαιόδεντρα, ο ελαιόνας συμβάλλει σημαντικά στο μετριασμό των συνεπειών από τα αέρια του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής. Το όφελος όμως του ελαιοκαλλιεργητή είναι ότι αυτά τα ζυζάνια, τα οποία μετά θα τα κόψει, το διοξείδιο του άνθρακα που δεσμεύουν επιστρέφει σαν οργανική ουσία στο έδαφος και έτσι εμπλουτίζεται το έδαφος σε οργανική ουσία και άζωτο και
μειώνονται οι ανάγκες λίπανσης που πρέπει να κάνει ο καλλιεργητής. Άρα μακροχρόνια με τη διατήρηση αυτού του χλωοτάπητα ο ελαιώνας είναι αηφόρος, δεν εξαρτάται τόσο από τα λιπάσματα και είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από έναν ελαιώνα ο οποίος την περίοδο αυτή καλλιεργείται με φρέζα ή γίνεται χημική ζωνιοκτονία. Ονομάζομαι λοιπόν Διονύσιος Περδίκης. Είμαι επίκουρος καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και σε σχέση με τη χρησιμότητα της χλωρίδας που συναντούμε στους ελαιώνες κατά την χειμερινή περίοδο, θα πρέπει να προσθέσουμε και τη σημασία που έχουν όλα αυτά τα είδη της αυτοφυούς ευλάστησης και των ζυζανίων στην διατήρηση των φυσικών εχθρών που ελέγχουν κυρίως τα κοκοειδή και τις άλλες ψώρες ή και τη βαβακάδα ακόμα που προσβάλλουν την ελιά. Όλα αυτά τα αυτοφυή φυτά παράγουν άνθη και επίσης πάνω σε αυτά αναπτύσσονται εναλλακτικά είδη ηλίας ή ξενιστές για τα ωφέλιμα έντομα, δηλαδή τα παραστοειδή και τα αρπακτικά που συναντούμε αργότερα στους ελαιώνες. Παραδείγματος χάρη το ότι έχουμε πολύ μικρά προβλήματα από ψώρες, όπως το δολεκάνιο, όπως είναι τα κοκοειδή ή όπως είναι η βαβακάδα της ελιάς, οφείλεται και στην παρουσία αυτών των φυσικών εχθρών που υπάρχουν δίπλα μας, μέσα στον ελαιόν, αλλά δεν τους βλέπουμε. Αυτοί λοιπόν οι φυσικοί εχθροί βασίζονται κατά πολύ στα ζυζάνια, γιατί εκεί βρίσκουν νέκταρ, βρίσκουν γύρι και βρίσκουν και εναλλακτικά είδη ηλίας για να τραφούν. Όμως μερικές φορές έχουμε το πρόβλημα ότι ορισμένα ζυζάνια ευνοούν ορισμένους εχθρούς της ελιάς, όπως είναι το γαλόκορις. Ωστόσο αυτό το μελετούμε περαιτέρω και εδώ στην Πύλο, αλλά και στο εργαστήριο, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε τελικά για το ποια θα είναι η πιο σωστή διαχείριση των ζυζανίων σε σχέση με αυτόν τον εχθρό που εμφανίζεται σε ορισμένες περιοχές. Σήμερα, μετά από μια εμπεριστατωμένη συζήτηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος, τον κύριο Γιαννοπολίτη, εξετάσαμε κάποια θέματα σε ό,τι αφορά την ζυζανιοκτονία και γενικότερα κάποιες καλλιεργητικές μεθόδους που σε κάποιο βαθμό εφαρμόζαμε, αλλά υπάρχει μεγάλος βαθμός βελτίωσης μετά από κάποιες συζητήσεις και μετά από κάποια πράγματα που είδαμε και έξω στα αγροτεμάχια. Κάποια από αυτά είναι ότι κυρίως η χορτοκοπή θα βοηθήσει πολύ και σαν καλλιεργητική μέθοδος και στο θέμα να μειώσουμε το κόστος, αλλά και στην γενικότερη βελτίωση του εδάφους, των συνθήκων συγκομιδής και γενικότερα της καλλιέργειας της ελιάς. Θα τα εφαρμόσουμε στο μέλλον, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάποιους τρόπους καλλιέργειας, έτσι ώστε με τη βοήθειά του να μπορέσουμε στο μέλλον να αναπτύξουμε κάποιες μεθόδους που να είναι και σε κόστος χαμηλότερες, αλλά και πιο αποδοτικές για την καλλιέργεια της ελιάς. Ονομάζομαι Δούρος Νικόλαος, είμαι γραμμένος και μέλος της ομάδας παραγών ηλίας και του συνεταιρισμού. Εδώ και χρόνια είμαι βιοκαλλιεργητής. Εγώ ως βιοκαλλιεργητής συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του κυρίου Γιαννοπολίτη, γιατί με τη χορτοκοπή που γίνεται αρχές του Μαΐου, εμπλουτίζεται το έδαφος με οργανική ουσία, μειώνεται το κόστος, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει καλύτερα αποτελέσματα, γιατί και σαν βιοκαλλιεργητής, όπως προείπα, δεν μπορώ να προσθέσω χημικά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα. Τα ζυζάνια όταν παραμένουν μέσα στον ελαιώνα έχουν πολλά θετικά αποτελέσματα, γιατί πρώτον έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα ελαιοπερίβολά μας, γίνεται καλύτερα η ελαιοσυγκομιδή και προτού να γίνω βιοκαλλιεργητής, την ακολουθούσα, πόσο μάλλον τώρα, γιατί δεν μπορώ εγώ να επέμβω ούτε με χημικά λιπάσματα, ούτε με φυτοφάρμακα. Και άλλωστε αυτά δεν κάνουν, πιστεύω, για μένα κάτι, δεν προσδίδουν κάτι καλό γενικά στην καλλιέργεια. Το όνομά σας? Χρήστος Κορονιός, μέλος του Νηλαία. Α, είστε ελαιοκαλλιεργητής, μέλος του Νηλαία. Τι κάνετε με τα ζυζάνια στους ελαιώνες σας από το φθινόπωρο μέχρι το Μάρτιο?
Απρίλιο. Μάρτιο, Απρίλιο. Από το φθινόπωρο μέχρι το Μάρτιο τίποτα. Και Απρίλιο τίποτα. Μετά χορτοκοπή. Μετά κάνετε χορτοκοπή. Χορτοκοπή. Είστε ευχαριστημένος με αυτόν τον τρόπο? Τι, πώς βλέπετε τα δέντρα σας? Ναι, το εφαρμόζω 15 χρόνια τώρα περίπου και δεν έχω προβλήματα. Αλλά το θεωρώ καλύτερο από άλλες μεθόδους. Όπως το ρέντο. Το ρέντο και το φρέζα. Αποφεύγεις τα ερωτήσματα και τη φρέζα. Πόσες χορτοκοπές κάνεις το χρόνο? 2 με 3. Δηλαδή μία ή δύο την άνοιξη, Μάη ή αρχές καλοκαιριού, αν εκείνη είναι 2, και μία πριν τη συγκομιδή. Μάλιστα. Και πιο όπου υπάρχει ανάγκη, δεν είναι τόσο πολύ το χορτάρι εκεί, αλλά όπου υπάρχει ανάγκη. Από αυτά τα συμπεράσματα που είπαμε προηγουμένως, ποιο είναι το σημαντικότερο κατά τη γνώμη σου για σένα, για τους δικούς σου αιώνες? Όλα σημαντικά είναι. Δηλαδή και το θέμα που συγκρατεί το νερό και και το χώμα, ας πούμε. Εντάξει, όλα σημαντικά είναι. Και η οργανική ουσία, ναι. Βλέπεις το έδαφος σου να βελτιώνεται χρόνο με τον χρόνο, έτσι? Ναι, είναι μια χαρά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ.